Είναι ιδιαίτερη συγκίνησή μου σήμερα να βραβεύομαι στη γη που με γέννησε και με μεγάλωσε στη Μακεδονία. Ευχαριστώ θερμά τον Ομάρχη της Θεσσαλονίκης κύριο Ψωμιάδη, καθώς και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Απόδειου Ελληνισμού κύριο Ταμβάκη, όχι μόνο για τη δημητική διάκριση που μου αποδίδουν στη σημερινή εκδήλωση, αλλά κυρίως γιατί αναγνωρίζουν μέσα από την πορεία μου στα Πομακοχώρια το πρόβλημα που υπάρχει στη Θράκη με την παρουσία του τουρκικού προξενείου Κομωτινής που συντελεί στην πολιτιστική γενοκτονία των Πομάκων και των Ρωμά της Θράκης. Θα παρακαλούσα θερμά, επειδή τα επόμενα λόγια που θα ακούσετε είναι το μήνυμα που στέλνουν μέσα από μένα οι Πομάκοι της Θράκης, θερμή παράκληση και χωρίς να κάνω κατάχρηση του πρωτοκόλλου, για 2 λεπτά αν θέλετε να μου δώσετε την προσοχή όχι σε μένα, αλλά στους Πομάκους που βρίσκουν τη φωνή τους μέσα από εμένα και σας στέλνουν το εξής μήνυμα. Όπως ίσως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια επέλεξα να εγκατασταθώ μόνιμα και να διδάξω στο ακριτικό Πομακοχώρι του Εύρου, στο Μεγάλο Δέριο, έχοντας δίπλα μου ακούραστο συμπαραστάτη, το σύζυγό μου Ηλία και την ευχή των γονέων μου. Έζησα απίστευτες στιγμές με τους μαθητές μου, που διψούσαν να μάθουν τι είναι η πατρίδα μας. Ταξιδέψαμε μαζί στα μονοπάτια της Ελλάδας και συγκροτήσαμε τη χοροδία του Μεγάλου Δερίου, που με περηφάνεια ερμηνεύει τα τραγούδια του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Τσιτσάνη και εθνικά κομμάτια στις εορτές. Τα απογεύματα, μαζί με τις μητέρες των Πομάκων παιδιών μου, μαθαίναμε ελληνικά ήθη και έθιμα των Πομάκων και των Αλεβιτών. Τα χρόνια κύλησαν δημιουργώντας ανάμεσά μας σχέσεις αγάπης, εμπιστοσύνης και σεβασμού. Δυστυχώς, πολλές φορές βρέθηκα αντιμέτωπη με τους εγκάθετους του τουρκικού προξενείου Κομωτινής, που με κάθε τρόπο αντιδρούσαν στην παρουσία μου στο Δέριο, μια και προκλητικά κάνουν τα πάντα για να εκτουρκίσουν τους Πομάκους και τους Ρωμά και ευτυχώς αποτέλεσε εν μέρη τροχοπέδι στα σχέδιά τους. Αφενός θέλω λοιπόν να στείλω ένα μήνυμα στο Σάρνιτς, στον πρόξενο της Κομωτινής. Η μειονότητα στη Θράκη είναι μουσουλμανική, δεν είναι τουρκική. Αν και μαζί με τους Πομάκους και τους Αλεβίτες του Δερίου αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα, εν τούτης αντέξαμε, γιατί ο Θεός μας έστειλε ως οδηγούς στο δύσκολο αγώνα μας τα παιδιά, τους μαθητές μου, τους πιο αξιοπρεπείς Έλληνες της Θράκης, τα δικά μου Πομακόπουλα, ως γνήσια Ελληνόπουλα, με κάθε τρόπο στέλνουν ένα ηχηρό ράπισμα σε όσους αναρωτιούνται σήμερα μέσα από εγχειρή διαντροπή τι είναι η πατρίδα μας. Ο κάθε Έλληνας του χτες και του σήμερα φωνάζει τι είναι η πατρίδα μας. Μέσα από τα βάθη των αιώνων, το θρηλυκό μολόν λαβέ του Λεωνίδα και των 300 ορίζει τι είναι η Ελλάδα. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι η Ελλάς του χθες και του σήμερα, έτσι όπως θα θέλαμε όλοι να είναι. Πατρίδα μας είναι ο Σοκράτης, ο Περικλής, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, οι ρήτορες. Πατρίδα μας είναι οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο δάσκαλος του γένους Ευγένιος Βούλγαρης, ο Έλλην φιλόσοφος Μιχαήλ Ψελός, ο φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός Υπλήθων, η Άννα Κομνηνή, οι επί 400 ολόκληρα χρόνια σκλαβωμένοι μα υπερήφανοι Έλληνες της τουρκοκρατίας, η Φινική, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, που διαχρονικά κήρυτε, τα σχολιά χτίστε, εκεί ο Θεός μένει της ελευθερίας. Ελλάδα είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης, ο Μιαούλης, η Μπουπουλίνα, οι ιερείς του γένους, που ακούραστα στα κρυφά σχολιά διατήρησαν στους αιώνες το ομόγλωσσον, το ομότροπον, το ομόθρησκον, όπως από την αρχαία ακόμη Ελλάδα όριζε ο Ηρόδοτος. Ελλάδα, πατρίδα μας, είναι ο Παύλος Μελάς, που αγωνίστηκε για να απελευθερώσει αυτήν εδώ την ιερή γη των Μακεδόνων. Ο Ευαγόρος Παλικαρίδης, που θυσιάστηκε για την Κύπρο. Ο Διγενής, ο οπλαρχηγός στον αγώνα της ανεξαρτησίας της Βορείου Υπήρου, ο προπάκους μου θρηλυκός Αθανάσιος Φαρμάκης. Αλλά μέχρι και σήμερα,
πατρίδα μας Ελλάδα, είναι οι ήρωες των ημείων, ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης, ο Παναγιώτης Βλαχάκος. Μα και κάθε ζωή Έλληνας πιλότος που καθημερινά αναχαιτίζει στο Αιγαίο τα τουρκικά αεροσκάφη. Ελλάδα, πατρίδα μου, δικιά μου και δικιά σας, είναι κάθε Έλληνας δάσκαλος που φτάνει στα ακριτικά μέρη για να διδάξει στα Ελληνόπουλα αυτό το Α και το Ε που ήδη αναπαριστάται γραφικά εδώ και χιλιάδες χρόνια και φωνάζει πως ήμασταν και είμαστε και θα είμαστε Έλληνες. Πατρίδα μας είναι κάθε ξεριζωμένος Έλληνας του Πόντου, κάθε ξενιτεμένος Ηπειρώτης, κάθε αγέροχος Μακεδόνας, κάθε Θεσσαλός, κάθε Στερολαδίτης, Πελοποννήσιος, Νησιώτης, κάθε Έλληνας της Διασποράς. Μα πάνω απ' όλα, για μένα τη δασκάλα του Μεγάλου Δερίου, Ελλάδα είναι κάθε πεμάκος μαθητής μου, που φωνάζει μέσα από σχολικές εφημερίδες πως δεν είναι Τούρκος, είναι Έλληνας. Μα κάποιοι τόσο άκρητα και ανεύθυνα τον ρίχνουν στα δίχτυα της Τουρκίας, δημιουργώντας δίγλωσσα νηπιαγωγία και αρνούμενοι πεισματικά την ίδρωση δημόσιων σχολείων στα απομακοχώρια. Μπορεί κάποιοι, δεν θα ήθελα να τους ονοματίσω, αλλά ξέρετε ποιοι είναι, να απαγόρευσαν στους πομάκους μαθητές μου να φορέσουν με υπερηφάνεια λίγες μέρες πριν στις 25 Μαρτίου την εθνική φορεσιά του Τσολιά που τόσο επιθυμούσαν, μα ο Χασάν, ο Ρετζέπ, ο Οκτάι, η Γελής, η Νουράν, η Μελίσα, ο Σαμπρί, ο Σαλί, η Νουρτζάν, ο Ερτζάν, ο Μπαρίς, η Ετζέ, η Φατμέ, η Γκιζέμ, ο Σαμπρί, ο Τζελάλ, η Ντιλάρα, ο Σετσκίν, ο Αλί, ο Γιουνούς, οι δικοί μου μαθητές, αλλά και εμείς οι δασκάλες του Ελληνόγλωσσου Προγράμματος του Μειονοτικού Σχολείου Μεγάλου Δερίου, η κυρία Σουμάκα Ζαφύρο, η κυρία Ελπίδα Τζόρτζη και εγώ, δεν πτωηθήκαμε. Αντίθετα, σε κάθε ξένο ή εγχώριο που επιβουλεύεται την πατρίδα μας, στον Αλβανό που εγείρει θέμα τσάμιδων, στο Σκοπιανό που προκλητικά οικειοποιείται τη γη των Μακεδόνων και στον Τούρκο που καταδυναστεύει την Κύπρο και επιβουλεύεται τη Θράκη και το Αιγαίο, αφιερώνουμε μέσα από τα βάθη της ελληνικής ψυχής μας το τραγούδι που ακούστηκε στη φετινή επέτειο της 25ης Μαρτίου. Θα το ακούσετε ηχητικά, δυστυχώς δεν μπορεί να προβληθεί οπτικά. Αρνιέμαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαφεντεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι στους Τούρκους να δηλώσω υποταγή. Αρνιέμαι σε οποιονδήποτε να δώσω από τη δική μου γη μια σπιθαμή.